Παράλληλα, στην περίπτωση της Αγαϊκής υπάρχει και το σοβαρό θέμα του ρόλου της Τραπέζας Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας, η οποία σαν κεντρική τράπεζα της χώρας έχει ρυθμιστικό ρόλο για τον έλεγχο των τραπεζών. Για πρώτη φορά η κεντρική τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος δηλαδή, δεν είναι απλώς ο ελεγκτής, αλλά είναι και ο ελεγχόμενος. Δηλαδή κάνει εμπορικές εργασίες. Γι' αυτό η θέση μας ξεκάθαρα είναι τη Δευτέρα των εκλογών, αν ο ελεγκτής θα μας δώσει τη λαϊκή εντολή, θα προχωρήσουμε σε κρατικοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος. Δηλαδή σε κρατικοποίηση του κυριαρχικού δικαιώματος της Τράπεζας Ελλάδος από τον ελληνικό λαό. Και αυτό γιατί έχει να κάνει και με τα αποθέματα, έχει να κάνει και με τα τσεμπράγματα ασφάλειας των υπολείπων τραπεζών στο να μην περάσουν προς τον EFSF, αλλά και παράλληλα στη δυνατότητα ανόρθωσης της χώρας ως μιας νέας τράπεζας, νέας επενδυτικής τράπεζας. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ξεκάθαρα ότι από τους ανεξάρτητους Έλληνες, στο θέμα της Αχαϊκής εμείς πιστεύουμε και θα ζητήσουμε και ζητάμε δημοσίως να σταματήσει κάθε διαδικασία μέχρι να ορκιστεί η νέα κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν ουσιαστικά να κλείσει η αγορά των πατρών, διότι εδώ μιλάμε για πολλές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν χιλιάδες Έλληνες. Μια χώρα που έχει 1.100.000 Έλληνες, το να δημιουργεί σε άλλες 100.000 ανενεργούς είναι εγκληματικό. Είναι βεβαίως αυτό που συμφέρει τη νέα τάξη πραγμάτων και την δημοκρατία των τραπεζών που πάνε να καθιδρύσουν. Και να σας πω ότι θα κάνω επιστολή προς τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος ως πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, διαβιβάζοντας το αίτημα το οποίο μεταφέρεται εκ μέρους του πατραϊκού λαού, του αχαϊκού λαού, με την σύμφωνη γνώμη και των Ανεξάρτητων Ελλήνων εντός της Δευτέρας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας πω όμως δεν μας ικανοποιεί μέχρι τις εκλογές. Εμείς το θέμα θέλουμε και μετά να υπάρχει μια δέσμευση, γιατί μέχρι τις εκλογές είναι αυτονόητο και πρέπει να παγώσει, αλλά εμείς δεν θέλουμε μετά τις εκλογές, όπως συνήθως γίνεται στη χώρα μας, έτσι, μετά τις εκλογές, να πούμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε, η κατάσταση της χώρας μας είναι έτσι.